Πάμε τώρα να συνδεθούμε και με το Άργος Οριστικό, με τον Δήμαρχο τον κύριο Παναγιώτη και Παπτσόγλου, για να δούμε, κυρίες και κύριοι, έπειτα από 2 χρόνια επιστρέφει η μεγάλη εμποροπανήγυρη του Άργους Οριστικού. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Είστε έτοιμοι, ξεκίνησε το πανηγύρι και φυσικά και τι δεν έχετε κάνει, κύριε Δήμαρχε, για πείτε μας λίγο. Τι θα δούνε ο κόσμος που θα έρθει στο Άργος Οριστικό? Μετά από 2 χρόνια αναστολής στις λειτουργίες της εμποροπανήγυρης λόγω πανδημίας, επιστρέφουμε ξανά όπως τις παλιές καλές εποχές και βέβαια τώρα και με μια άλλη... Έχουμε ως... το κτίριο που χρησιμοποιούσαμε για το ράλι που είχε γίνει για αυτόν τον λόγο, όπως είχαμε δει ότι δεν θα είναι αποκλειστικά και μόνο για το ράλι, αλλά θα είναι και για άλλες δραστηριότητες του Δήμου. Έτσι λοιπόν, στο κτίριο εδώ φιλοξενούνται και οι υπηρεσίες του Δήμου, οι άμεσα εμπλεκόμενες για την εμποροπανήγυρη, η πυροσβεστική, η αστυνομία, η security, το ΕΚΑΒ και όποιοι άλλοι χρειάζεται για να συνεδριάζουμε σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα για να επιλύουμε τα προβλήματα που προκύπτουν στην οργάνωση της εμποροπανήγυρης, και αυτό μπορεί να συμβεί και 2 και 3 φορές την ημέρα. Μάλιστα. Πόσους εκθέτες έχουμε, κύριε Δήμαρχε, σε μια εμποροπανήγυρη η οποία άνοιξε τις πύλες της, έχετε και τα εγκαίνια και φυσικά να μην ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα? Την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ τελειώνει. Την ερχόμενη Τρίτη, μάλιστα. Κύριε, οι εκθέτες είναι γύρω στους 570 σε 1550 περίπου περίπτερα, είναι η ανάπτυξή τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι εκθέτες και αυτό είναι που μας χαροποιεί και μας δίνει κουράγιο για τα επόμενα χρόνια, γιατί δυστυχώς δεν υπήρχε περίπτωση και αυτή η δραστηριότητα να μην έχει πληγεί από την πανδημία. Έτσι είχαμε πάρα πολλούς σοβαρούς παλιούς εκθέτες οι οποίοι δεν άφηναν την εμποροπανήγυρη του Άργους. Δυστυχώς άλλαξαν επάγγελμα, άλλοι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό και τη θέση τους παίρνουν νέοι εκθέτες. Μάλιστα. Πάντως βλέπω, κύριε Δήμαρχε, γιατί το έχετε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά, ότι ξαναζωντάνεψε πολύ η περιοχή με την εμποροπανήγυρη και όχι μόνο τις επόμενες μέρες. Δώσατε μεγάλη βαρύτητα εδώ και αρκετούς μήνες για να έρθει ο κόσμος και να είναι ένα μεγάλο οικονομικό γεγονός για την περιοχή του Άργους Οριστικού, κύριε Κεπαπτσόγλου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θα είναι μόνο για την περιοχή του Άργους Οριστικού, αλλά θα είναι για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Φέτος αναμένονται και πάρα πολλοί επισκέπτες από όλα τα Βαλκάνια. Τουλάχιστον οι πληροφορίες μας αυτό λένε, πως στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων ήδη εδώ και 1,5 μήνα περίπου διαφημίζεται η εμποροπανήγυρη με από τουριστικά πρακτορία που έχουν οργανώσει ημερήσεις, εκδρομές για να επισκεπτούν την εμποροπανήγυρη, κυρίως για αγορές και ψώνια, αλλά και για διασκέδαση. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα θα δούμε και κάτι διαφορετικό για να κλείσουμε με αυτό και να κάνετε και ένα κάλεσμα στους Δυτικομακεδόνες να έρθουν όλες αυτές τις μέρες να απολαύσουν, να κάνουν τα ψώνια τους και φυσικά να περάσουν όμορφα στο Άργος. Ούτως ή άλλως νομίζω πως όλοι το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη να ξεδώσουμε, να ξεφύγουμε λίγο από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε εδώ και 2 χρόνια, να αλλάξουμε διάθεση, γιατί νομίζω το οφείλουμε πρώτα απ' όλα στους εαυτούς μας, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Πρέπει να δούμε τη ζωή κάπως αλλιώς, όπως λέμε, έστω και γι' αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, και εδώ τους υποσχόμαστε πως με την επίσκεψή τους στην εμποροπανήγυρη του Άργους θα δουν τη ζωή κάπως αλλιώς και μάλιστα με έναν πολύ ευχάριστο και χαρούμενο τρόπο. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Κάθε επιτυχία. Εδώ θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα, μόνος ολοκληρωθεί, να δούμε τα αποτελέσματα της εμποροπανήγυρης, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και καλώ όλους τους Δυτικομακεδόνες και όχι μόνο να κάνουν αυτή την επίσκεψη. Αξίζει τον κόπο και δεσμευόμαστε από την πλευρά του Δήμου πως δεν θα τους απογοητεύσουμε και θα τους αποζημιώσουμε. Να είστε καλά, κάθε επιτυχία, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.